Και... Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Δημοτικό Συμβούλιο, χαρά και υγεία, να έχετε δύναμη, κουράγιο και να κάνετε το καλύτερο δυνατό για τους συνδημότες μας. Εύχομαι καινούργια χρονιά να φέρει ειρήνη και αγάπη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Είχαμε την ευκαιρία και τα Χριστούγεννα να ανταλλάξουμε ευχές. Και ξέρετε, τώρα λίγο θα εξωτερικεύσω αυτό που σκεφτόμουν τόση ώρα που σας απολαμβάναμε όλοι. Έβλεπα αυτά τα πρόσωπα των νέων παιδιών και λέω στο πέρασμα του χρόνου, αφού κάθε χρόνο έρχεστε και λέτε τα κάλαντα και κάθε χρόνο θα αποτυπώνεται αυτή εδώ η στιγμή, τι παρακαταθήκη είναι για τα μικρά σήμερα παιδιά μετά από μερικά χρόνια ως ανάμνηση και ως νοσταλγία, πόσο όμορφα ήταν τότε όταν θα αρχίσουν να ανδρώνονται, να μεγαλώνουν τα κορίτσια κλπ. Και θα αναπολούν το παρελθόν τόσο όμορφα όσο τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, υγεία, πρόοδο, δημιουργία και έμπνευση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, παιδιά.
καλύτερο για το νέο έτος. Τις ευχές και του μαέστρου μας, ο οποίος θα είναι πίσω στα φώτα, θα είναι εδώ μαζί μας. Ό,τι καλύτερο για όλους σας, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Να πω λοιπόν ότι επέλεξα να σταθώ ανάμεσα στα παιδιά, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία καταρχήν να νιώσω κι εγώ παιδί και δεύτερον να νιώσω ότι ικανοποιώ κατά κάποιο τρόπο το ανεκπλήρωτο, αυτό δηλαδή που έμεινε ως αποθυμένο από παιδί που ήθελα να μάθω κιθάρα και δεν έμαθα. Δεν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Έτσι λοιπόν ευρισκόμενος ανάμεσα σε παιδιά πολύ μικρότερα απέναντι στη δική μου ηλικία τότε, εκτιμώ ότι εδώ είναι μαζεμένο το μέλλον, η προσδοκία, η ελπίδα, η δημιουργία, η έμπνευση και για όλα αυτά εύχομαι να έχουμε υγεία, να τα απολαμβάνουν οι γονείς τους ήδη και να τα απολαμβάνει και η κοακή κοινωνία, γιατί θεωρώ ότι οι φιλαρμονικές μας έχουν πολλά να δώσουν ακόμα στην τοπική κοινωνία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Bye.